μεγάλωσα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Αυτό είναι γεγονός, γιατί στο σπίτι μου, ας πούμε, υπήρχε πάντα ροκ μουσική. Ταυτόχρονα υπήρχε και η μουσική του Χατζηδάκη ή τα ρεμπέτικα. Γιατί και ο πατέρας μου και η μητέρα μου αγαπούσαν πολύ τα ρεμπέτικα. Ήμουν αδίγλωση. Είχαν δύο κουλτούρες. Και τι γίνεται, το περίεργο είναι ότι όταν είμαι στην Ελλάδα αισθάνομαι Αμερικανίδα και όταν είμαι στην Αμερική αισθάνομαι Ελληνίδα. Το αστείο είναι ότι πήγα σε ελληνογαλλικό σχολείο. Διότι η μητέρα μου σπούδασε ιστορία της τέχνης στη Σορβόνη και είναι γαλλοτραφίσα. Και το σχολείο στο οποίο με πήγαν ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι, ήταν η Λεόντιο σχολή, όπου αναγκαστικά κάνεις γαλλικά από 8 ετών. Και εξού μετά πήγα και στη γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο. Έχω πάρει την ευγένεια, νομίζω. Η μητέρα μου είναι μια πολύ ευγενής φύση. Έχω πάρει το χιούμορ, αν έχω, νομίζω ότι έχω. Και έχω πάρει και την εντιμότητα. Νομίζω ότι ηθοποιός γίνεται κανείς για να αγαπηθεί. Και όταν ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, τότε αρχίζει και παίζει για τον κόσμο και για τον πόνο του κόσμου. Και γίνεται ένας ηθοποιός με ερμηνείες που, χωρίς να το καταλάβει το κοινό, αυτές οι ερμηνείες τον αγγίζουν βαθύτερα, διότι πλέον ο ηθοποιός δεν δουλεύει για τον εαυτό του, αλλά για κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Φυσικά και είναι, η τέχνη είναι όπλο και γι' αυτό είναι και ένα φόβητρο για την Ιφίλιο, πιστεύω. Έχει δύναμη η τέχνη, διότι δουλεύει με έναν ασυνείδητο τρόπο. Αγαπούσα βαθιά και αγαπώ βαθιά ακόμα, ενώ έχει φύγει από τη ζωή, τον Μινά Χατζησάδα, και αγαπώ βαθιά την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Είναι δύο άνθρωποι για μένα, πέραν ότι είναι σπουδαίοι ηθοποιοί, είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν. Και φυσικά σπουδαίοι συνεργάτες. Και εγώ που ήμουνα και νεότερη, πραγματικά με αγκάλιασαν σε κάθε μας συνεργασία και με πήραν από το χέρι για να μου δείξουν τι σημαίνει υποκριτική. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι η γυναίκα ηθοποιός είναι αυτή που πληρώνεται λιγότερο. Ισχύει ακόμα αυτό και είναι πολύ στενάχωρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω θέση στα θέματα του κλάδου μου, γιατί αγαπάω πολύ τους συναδέλφους μου και τον ίδιο τον κλάδο μου. Επομένως, πάντα παίρνω θέση σε αυτά. Υπάρχει φυσικά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να αφήσουμε λίγο πέρα αυτή τη μόδα των επεμβάσεων στο πρόσωπό μας. Θα πρέπει και εμείς να αποδεχτούμε ότι μεγαλώνουμε και ότι είναι όμορφο να μεγαλώνει κανείς. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ, θέλω να είμαι δόγρια, μου αρέσει που μεγαλώνω. Και θέλω να μεγαλώσω χωρίς να κάνω επεμβάσεις και έτσι θα μπορέσω να παλέψω αυτόν τον ηλικιακό ρατσισμό, παραμένοντας πραγματική και στην όψη μου. Η Αγγέλα καταρχάς είναι η οικονόμος του ξενοδοχείου. Είναι, θα έλεγα, το πιστό σκυλί της Κυβέλης. Είναι ένας άνθρωπος των τύπων, των κανόνων. Είναι σκληρή, είναι αυστηρή. Δεν είναι όμως κακός άνθρωπος. Έχει έναν γιο και οφείλει να κρατάει την τάξη. Έχει πάρα πολλές ευθύνες και αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά της. Παρ' όλα αυτά, ενώ κρατά τους τύπους και είναι μια γυναίκα των κανόνων, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο παρελθόν, το οποίο θα ξετυλιχθεί σταδιακά και θα το μάθουν όλοι οι θεατές φυσικά. Το περίεργο είναι για μένα η σχέση της με την Κυβέλη, ενώ υποτίθεται ότι η Αγγέλα δεν είναι ισότιμη, η συμπεριφορά τους είναι σαν να είναι εισάξιες. Και είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση γιατί και η Κυβέλη την σέβεται και την αγαπά πραγματικά. Έχω κάνει πολύ λίγες σκηνές.
αλλά πραγματικά εγώ ήθελα πολλά χρόνια, τη θαύμαζα τη Δάφνη και ήθελα να δουλέψω μαζί της και έχω μεγάλη χαρά και καμιά φορά άγχος. Αλλά νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Είμαστε και το ίδιο ζώδιο. Ταύρος. Είναι ένα cast πάρα πολύ δυνατό και έχει πάρα πολύ ωραίους τοπιούς. Και για μένα αυτό είναι το νούμερο ένα. Με ποιον παίζεις. Πέραν του ότι το σενάριο είναι πάρα πολύ δυνατό, όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει κοντά στο ισπανικό φορμάτ, αλλά ταυτόχρονα έχουν γίνει εμβόλυμες ιστορίες με πρόσφυγες. Πέραν το σενάριο λοιπόν έχει συνεχές suspense και πάρα πολλές ανατροπές. Είναι οι συνάδελφοι, είναι το πλατό το οποίο είναι μαγικό. Η δουλειά που έχει γίνει στα σκηνικά, η δουλειά που έχει γίνει στα κοστούμια. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της παραγωγής. Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και η Αγγέλα είναι πιο χειραφετημένες υπό μίαν έννοια. Ιδιαίτερα ο ρόλος της Κυβέλης κινεί τα νήματα, είναι μια ισχυρή γυναίκα. Θα μιλήσω όμως για το υπηρετικό προσωπικό. Εκεί μπορούμε να δούμε όλο τον κοινωνικό ρατσισμό, όλη τη φτώχεια, τη μεγάλη διαφορά την κοινωνική, ιδιαίτερα ανάμεσα, ας πούμε, στις γυναίκες οι οποίες είναι πλούσιες, οι κόρες, ας πούμε, της Κυβέλης και τα κορίτσια που είναι προσφυγόπουλα και καμαριέρες. Και είναι όντως τρομακτικό να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ισχύουν τα ίδια πράγματα. Αλλά όντως πλέον οι σειρές δεν φοβούνται να θίξουν αυτά τα θέματα ξανά και ξανά. Το βλέπουμε πια στη μυθοπλασία. Το είδαμε και στο «Αυτή νυχταμένη», που ήμουν μέρος αυτής της παραγωγής και το ξέρω πολύ καλά, αλλά και τώρα. Τα social media δεν αγαπώ ιδιαίτερα. Είχα κλείσει και το Facebook και αμφιταλαντευόμουν για το Instagram, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ ισχυρή εφαρμογή και κάνει καλό στη δουλειά μου, αλλά δεν έχω το ταλέντο, πιστεύω. Ίσως είμαι λίγο μιας παλαιότερης σκοπής άνθρωπος και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η επίπλαστη ανάγκη να πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνω όλο τον κόσμο για το τι κάνω. Με κουράζει. Και έτσι αποφάσισα ότι δεν τη χρειάζομαι εγώ αυτή την εφαρμογή. Καταλαβαίνω την ισχύ της και ότι είναι πολύ βοηθητική για πάρα πολύ κόσμο. Εμένα με δυσκόλεψε. Υπάρχει ένα είδος ασθένειας αυτής της προσκόλλησης προς τα social media και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει και να φτάσει έως την κατάθλιψη, διότι έχει μια ψεύτικη τελειότητα. Όλοι παρουσιάζουν μια ψεύτικη ζωή και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πραγματική ζωή, η οποία είναι δυσκολή και σκληρή και νομίζω μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε ασθένειες ψυχικές. Σύν ότι εμένα με τρομάζει αυτή η ταχύτητα και των stories. Με τρομάζει το ότι πρέπει να οπωσδήποτε να εκφέρω άποψη ή να ενημερώνω για οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι έχω αυτή την ανάγκη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλος ο κόσμος να γνωρίζει ποια είναι η γνώμη μου για κάθε τι, ούτε να γνωρίζει τι κάνω στην καθημερινότητά μου.